πρωί πρωί με το δροσό που ανοίγει το λουλούδι, αφρουκαστείτε να σας πω του Νιώτη το τραγούδι. Ένα σας άνιση τόνε στην πάντα του Ρεθέμνου, πολλά καμέ το χριστιανό και κάψε τον Εθέμου. Πολλά κανέ το χριστιανό από τε μια τσιπρότης, και στου φωνιά το ποταμό τον έσφαξε ο Νιώτης. Τα καταφρόνια που είχενε στην Κρήτη καμωμένα, στον ποταμό του τα δόκε ο Νιώτης μαζωμένα. Άμα τον ετελείωσε ο Νιώτης τον Ασάνη, στη μέση του τσενώθηκε και τα άρματα του βγάνει. Αμέσως αρματώθηκε και γύριζε χαΐνης, Τούρκος στο δρόμο να περνά κι αν ένα δεν αφήνει. Α, μοναχός δεν ήτονε χαΐνης στην Κρήτη, μόνο το παρακολουθεί σμποκός με το ξετρύπη. Αμέσως αρματώνεται σπιθούρης με το πλεύρι, πέντε σαν οι Ανογιάννοι όπου δεν είχα τέρι. Πέντε σαν οι Ανογιάννοι που βγήκα στο ποδάρι, Τσιτσομπάλ με της μόναχος το όμορφο παλικάρι. Πέτρα δικά νι γράμματα ο Νιώτης στο Παλμέτι, στο Στρουμπουλά να κατεβεί να σμίξουνε την πέφτη. Στο Στρουμπουλά εμονιάσανε και κάμα το τερτύπη, και φέραν αποτέλεσμα στη σκλάβωμένη Κρήτη. Στο Στρουμπουλό εμονιάσανε και κάμα το μητάτο, και ρίξαν Τούρκους εκατό στου σκούραδα τον τάφκο. Στην Ευγαρσό από κάτω θιό κάνει ένα καμπαθούρι, έτσι ατσι κουβαλούσανε σμποκός με το σπιθούρι. Από το Δήμιο Σταυρό ώστε να βγει στον Κόρθο, 50 Τούρκους έσφαξε ο Νιώτης με το σμποκό. Οι Μουχαμέδες φωνιάζαν αμέτη Μουχαμέτη, έξε καμάμα στην Τουρκιά ο Νιώτης κι ο Παλμέτης. Γράφει ο Μουσταφά Μπάσας γράμματα στο Σουλτάνο, Ρωμνοί παναστατήσανε και πέμου ήταν να κάνω. Γράφει ο Σουλτάνος του Μπάσα όλους να τσαμιστέψει, να κάτσουνε στα σπίτια τος κι ο Νιώτης να μισέψει. Γιατί είναι ο πρώτος αιτίος που σφάξε τον Ασάνη, χαρίζω τούτα τα άρματα στην Κρήτη πλειό δεν κάνει. Αμέσως του γράψω Μπάσας πως του ήρθει η αμνηστία, και να φορεί και τα άρματα
νύχτα να πάει στην Αθήνα. Κι ας τα φορεί και τα άρματα τα ζυμοκουκλωμένα, να ξεμπερδέψει η Τουρκιά για δεν αφήνει ένα. Αμέσως αρματώθηκε και πήγε στο λιμάνι, και τα φορεί και τα άρματα στη μέση του τα σάνι. Μες στο παπόρι εμπίτσενε και βγήκε στο μερέα, όλοι τον παρακολουθούν εκείνη την ημέρα. Άλλος του ψήνει τον καφέ κι άλλος τον εχερέτα, κι άλλοι τον εκρατούσανε στα χέρια αλλά μπρατσέτα. Και με το σιδηρόδρομο έφταξε στην Αθήνα και 7.000 σύνταξη έπαιρνε κάθε μήνα. Καλείτονε ο βασιλιάς να πάει στο παλάτι, όπου ήθελε να τον δει τούτο τον τρομοκράτη. Ως έφταξε στο βασιλιά αμέσως γονατίζει, χέρια και πόδια του φιλί κι απότια να ντρανίζει. Χέρια και πόδια του φιλί κι απότια να ντρανίζει, και βγάνει ένα χρυσό σταυρό και του τον εχαρίζει. Κι αμέσως τον ερώτηξε, πού θες να κατοικήσεις, να παίρνεις και τη σύνταξη όσο καιρό κι αζήσεις. Να παίρνεις και τη σύνταξη, εσύ και τα παιδιά σου, κι όλη η Ελλάδα θαύμαξε σταύρο την αντριά σου. Τι στο τόλο εκατοίκησε και έκαμε το καιρό του, κι ο πλαρχηγός εγίνηκε και ετοίμανε το χωριό του. Κάθε μικρό επανάσταση ο νιώτης ετοιμάζει, άρματα και μονέτσια στην Κρήτη κατεβάζει. Κάθε μικρό επανάσταση ο νιώτης κι ο ξετρύπης, παπούρια εφορτώνανε και επέμπανε στην Κρήτη. Κάμε τη ζωή του και τσα το εντάφιασανε το ηρωικό κορμί του. 65 ιερείς μαζί με το δεσπότη έκαμανε του τη φανή του ξακουσμένου νιώτη. Άμα τον εποθάψανε ή πιάνε μακαρία, κι όλοι τους συγχωρέσανε και παίξα μπαταρία. Κάνουνε γράμμα σκάλιστο κι όχι με το μελάνι, ετούτος είναι ο Γιαννός που σφάξε τον ασάνι. Σαν ο Γιάννος που σφάξε τον ασάλι και κατά χρόνια ζωντανά στη